Τι θα λέγατε λοιπόν, πώς είδατε εσείς αυτό το αποτέλεσμα και τι θα σχολιάζετε για την επόμενη μέρα? Προφανώς, κυρία Θεολόγη, οι πιέσεις που ασκήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα ή όποιας μορφής απειλές ή κινδυνολογία και από τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά από οικονομικούς παράγοντες, αλλά και τους ξένους φίλους τους, νομίζω δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος σήμερα στους βουλευτές. Γι' αυτό υπήρξε και αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο, όπως τουλάχιστον όλοι οι αναλυτές που σημειώνουν, είναι πολύ κάτω από τις προσδοκίες που η κυβέρνηση είχε όλο το προηγούμενο διάστημα διατυπώσει ότι θα περίμενε ως αποτέλεσμα. Και είναι προφανές, κυρία Θεολόγη, ότι αν ακόμα και αν δεν εμείνει, όπως τουλάχιστον έχει ισχυριστεί ότι θα εμείνει μέχρι τέλος ο κύριος Σαμαράς στο πρόσωπο του κυρίου Δήμα και αναζητήσει να κάνει άλλους ελιγμούς, όπως ενδεχομένως συζητούνται, σας λέω με πολύ ειλικρίνεια ότι είναι τέτοια η διάθεση και η θέληση που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, μέσα στο λαό, που αυτήν κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει, κανείς δεν μπορεί να την αλλοιώσει, όπως έγινε ακριβώς και σήμερα στη Βουλή. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει λοιπόν την επιθυμία που έχει η ίδια κοινωνία και ο λαός να προχωρήσει με άλλη περπατησιά, σε άλλη κατεύθυνση. Και νομίζω δεν πρόκειται να μεταβάλει τίποτα, ό,τι ελιγμοί και αν γίνουν. Θα έλεγα ότι αυτό που εζήτησε ο κύριος Πρωθυπουργός, να επισπεύσει την προεδρική εκλογή για να μπορέσει να εκμεύσει, να συνεχίσει ο ίδιος για άλλο 1,5 χρόνο να παραμείνει στην εξουσία, ανεξάρτητα αν ο λαός υφίσταται όλα αυτά που υφίσταται, αυτό το μαρτύριο που υφίσταται, φαίνεται ότι έπεσε στο κενό αυτή του η επιλογή, και νομίζω ότι πλέον είναι ο ίδιος ο λαός που θα δώσει τελικά με την ίδια την ψήφο του λύση στο πρόβλημα και θα αποφασίσει πώς προς τα πού θέλει να κινηθούν τα πράγματα. Κύριε Χαριτού, σήμερα έπεσε στο τραπέζι, το λέγαμε, το σχολιάζαμε προηγουμένως με τον Κώστα το Κότσι, από το εξωτερικό πλέον, από την Le Monde, ένα άρθρο, το όνομα της Μαρίας Δαμανάκη για την τρίτη ψηφοφορία, αφορά σε ένα άρθρο το οποίο προκύπτει, επαναλαμβάνω, φιλοξενείται στην Le Monde, συνηθίζεται στις σημαντικές περιόδους ορισμένα στοιχεία να δίδονται ή να προέρχονται από τον ευρωπαϊκό τύπο, ούτως ώστε να τα επεξεργαστεί και τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, αλλά και γενικότερα να δημιουργήσουν περαιτέρω πολιτικές δημόσεις. Πώς θα το σχολιάζετε το συγκεκριμένο γεγονός? Θα μπορούσε να ανατρέψει το ήδη υπάρχον πολιτικό σκηνικό, όπως φαίνεται να διαμορφώνεται? Προφανώς και δεν θα μπορούσε, κυρία Θεολόγη, για τον απλό λόγο ότι αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται ποιος το πρόσωπο του Προέδρου. Αυτό που κρίνεται, αν τελικά θα συνεχιστεί αυτή η ίδια πολιτική που έχει οδηγήσει σε αυτό το μαρτύριο τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Αν τελικά θα συνεχιστούν οι μνημονιακές πολιτικές για το επόμενο διάστημα. Αν κυρίως θα εδραιωθεί ως καθεστώς αυτό που σήμερα βιώνει με δραματικό τρόπο ο κόσμος. Mm-hmm. Και νομίζω αυτή είναι η θέληση, αυτό είναι το αίσθημα, αυτή είναι η επιθυμία σήμερα του λαού, και κανείς δεν μπορεί πλέον να το αγνοήσει, όσο και αν επιχειρήσουμε οποιονδήποτε λιγμό και οποιοδήποτε πρόσωπο. Και θα έλεγα ότι νομίζω αν μπορεί κανείς να πει κάτι, αν αυτή τη στιγμή απομακρύνεται, όπως όλα δείχνουν, το ενδεχόμενο εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από αυτήν τη Βουλή, νομίζω ταυτόχρονα έρχεται όλο και πιο κοντά η μέρα που θα πάμε σε εκλογές, που επιτέλους ο λαός με την ίδια την ψήφο θα γυρίσει σελίδα. Κύριε Χαρίτου, έχουμε πολλά να πούμε γύρω από αυτό. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε γύρω από αυτό τις επόμενες ημέρες. Άρα, κλείνοντας αυτή μας τη συνέντευξη, έχουμε δύο στοιχεία στα οποία καταλήγεται. Το ένα αφορά στο τι κρίνεται τελικά με τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα πρώτο δίλημα το οποίο τίθεται πλέον και είναι ξεκάθαρο. Το ήδη τοποθετηθήκατε. Και το δεύτερο αφορά. Πείτε μας. Μπορεί με σιγουριά, με σταθερά βήματα, με συγκεκριμένα βήματα,
να γυρίσει ο λαός μας και ο τόπος σελίδα με μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω είναι και η μόνη ελπίδα εδώ που φτάσουν τα πράγματα. Ο ίδιος ο λαός με τις εκλογές να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να πάμε, κυρία Θεολόγη, μέσα σε κλίμα ομαλότητας, με ψυχραιμία και ωριμότητα, όπως μέχρι τώρα δείξαν οι πολίτες. Με ψυχραιμία και ωριμότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Αποφεύγοντας κλίμα πόλωσης. Κύριε Χαρίτο, θα τα δούμε όλα αυτά. Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, διότι και τις επόμενες ημέρες χρήσιμες θα είναι οι απόψεις σας. Η επόμενη, λοιπόν, δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται στις 23 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα έχουμε να λέμε πράγματα. Όπως διαμορφώνεται και το σκηνικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψη. Καλά, καλό βράδυ.